Γεια σας, βλέπετε ένα ακόμα βίντεο του Game Over. Αυτή τη φορά είναι πολύ διαφορετικό, γιατί στην κάμερα πίσω έχω μια σπουδαία προσωπικότητα. Για πες, γεια. Γεια. Θα παίξουμε το νέο χειριστήριο για το Xbox 360. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Φαίνεται? Ναι, φαίνεται. Θα το δείξουμε και καλύτερα σε λίγο. Αποκλειστικά μας ήρθε από Αγγλία, από το XCN. Είναι το νέο χειριστήριο που έχει αυτό το περιβόητο σταυρό κατεύθυνσης που αλλάζει, θα το δείξουμε σε λίγο. Αυτή είναι η συσκευασία του και επίσης έχει άλλα χρώματα. Μπράβο, καλά. Ναι. Ναι. Λοιπόν, έχει άλλα χρώματα, είναι μεταλλικό γκρι κτλ. Αυτό είναι το Play and Charge Kit, δηλαδή το πακέτο αυτό, πάω λίγο πιο πίσω, περιλαμβάνει το χειριστήριο, μπαταρία και το σετάκι της φόρτισης. Λοιπόν, θα πάμε στο τραπέζι τώρα να ανοίξουμε το κουτάκι για να δούμε τι ακριβώς είναι αυτό το χειριστήριο, τι καινούριο έχει και πώς λειτουργεί αυτός ο σταυρός κατεύθυνσης εδώ πέρα που λέμε ότι περιστρέφεται και αλλάζει. Για πάμε να δούμε. Λοιπόν, δεν το έχουμε ανοίξει ακόμα, τώρα θα ξεκινήσουμε. Το δείχνει καλά αυτό που λέει η κάμερα. Mm-hmm. Ωραία. Λοιπόν, θα ανοίξουμε το χειριστήριο το καινούριο για το Xbox 360, το οποίο είναι γνωστό και ως Aberdeen Controller. Δεν ξέρω γιατί το λένε Aberdeen, τέλος πάντων, κάποιο λόγο θα έχει Microsoft. Λοιπόν, να ανοίξουμε τη συσκευασία. Έχει τα κλασικά αυτοκόλλητα εδώ. Γι' αυτό τα κάνεις unboxing, πρέπει να έχεις ένα μαχαιράκι κοντά, τέλος πάντων. Λοιπόν, ανοίξαμε τη συσκευασία. Το μαχαιράκι σου είναι πάνω εκεί. Δεν πειράζει, θα το άνοιξα. Εδώ γράφει εσύ. Γράφω, γράφω. Ωραία. Λοιπόν, αυτό είναι. Το βλέπουμε. Το βλέπουμε. Λοιπόν, οδηγίες χρήσης σε κάθε γλώσσα που μπορείτε να φανταστείτε. Γερμανικά, τσέχικα προφανώς, εδώ έχει διάφορα, αραβικά. Ασύρματο χειριστήριο. Έχει ελληνικά. Να το. Ασύρματο χειριστήριο. Mm-hmm. Ωραία. Okay. Λοιπόν, manual, εδώ είναι ένα χαρτάκι το οποίο δείχνει πώς περιστρέφουμε το δίσκο, το δείξουμε σε λίγο. Βασικά να δείξουμε τι περιλαμβάνει πρώτα μέσα. Μία μπαταρία σε μαύρο χρώμα. Το χειριστήριο το καινούριο. Για δείξε μας τον περιστρεφόμενο. Τώρα θα το δείξουμε, μετά αμέσως το περιστρεφόμενο δίσκο. Λοιπόν, και το Play and Charge Kit, αυτό ουσιαστικά δηλαδή που συνδέεται στο χειριστήριο, όσοι έχετε Xbox 360 γνωρίζετε πολύ καλά, συνδέεται στο χειριστήριο και αυτό στη USB θύρα της κονσόλας και φορτίζει. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι η θήκη που χρησιμοποιούμε για να βάζουμε απλές μπαταρίες σε περίπτωση που δεν έχουμε επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Αλλά βάζουμε την επαναφορτιζόμενη στο χειριστήριο. Κουμπώνει. Λοιπόν, σε γενικές γραμμές δεν έχει αλλάξει, δεν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα, έτσι, εκτός από τους χρωματισμούς. Έχουμε ένα ασημένιο φινίρισμα, πολύ ωραίο, ματ, στο χειριστήριο. Έχουν φύγει τα χρώματα από τα κουμπιά, από το XBYA, που είναι συνήθως πράσινο, κόκκινο, κίτρινο, μπλε. Εδώ είναι σε αποχρώσεις του γκρι όλα. Οι αναλογικοί μοχλοί έχουν ακριβώς την ίδια αίσθηση, με τη διαφορά ότι εδώ, στο thumb επάνω, έχουν προσθέσει κάποιο ελαστικό ώστε να κολλάει καλύτερα ο αντίχειρας επάνω στην υποδοχή, στο κύλο μέρος εδώ. Λοιπόν, εδώ έχει ένα αυτοκολλητάκι που δείχνει και καλά, είναι 3D, είναι αυτά τα 3D που ξέρετε, τα που κάνουμε έτσι για να αλλάζει κίνηση, θα το βγάλουμε και μας δείχνει πως ο σταυρός κατεύθυνσης γίνεται ολόκληρο στρογγυλό ενιαίο D-pad και με μία αντίστοιχη κίνηση γίνεται D-pad κανονικό. Εν ολίγης, περιστρέφουμε, δεν ξέρω να το γράφεις καλά αυτό, φαίνεται. Ωραία, με μία κίνηση έτσι γίνεται ενιαίο, όπως είναι στο παλιό χειριστήριο του Xbox 360, ενιαίο. Και κυρίως για fighting παιχνίδια και ακόμα και για παιχνίδια ποδοσφαίρου, το γυρίζουμε και βγαίνει ο σταυρός πιο πάνω ώστε να ευβολεύει σαν κόμπος. Δηλαδή, ξέρετε, όταν παίζουμε fighting παιχνίδια
κάτω-κάτω, αριστερά-αριστερικά, κάτω-κάτω, δεξιά-επάνω κτλ. Και με τον ίδιο τρόπο επανέρχεται στην ίδια θέση. Όλα τα υπόλοιπα είναι ίδια. Α, αυτό που βλέπω τώρα είναι ότι έχει ένα πολύ πιο ωραίο κλικ. Τα bumpers που λέμε, δηλαδή το RB και το LB, έχουν κλικ. Θα ακούγεται και όλα, στο βάλα κοντά στο μικρόφωνο για να ακουστεί. Οι σκανδάλες έχουν την ίδια αίσθηση. Και η μοχλή το ίδιο, η εργονομία η ίδια. Τα πάντα όπως τα ξέρατε. Λοιπόν, φέραμε και το κανονικό χειριστήριο. Το παλιό ή παλιό, τέλος πάντων αυτό που υπάρχει σε όλες τις συσκευασίες Xbox 360, αυτό θα είναι... Μπορούσες να βγάλεις και το πληκτρολόγιο για να μοιάζει πιο πολύ. Σωστά. Επέτρεψέ μου να το βγάλω λοιπόν, το πληκτρολόγιο, το οποίο είναι πολύ χρήσιμο, το chatpad. Ναι, μπορείς να γράφεις χωρίς δυσκολία. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτό είναι το χειριστήριο που διατίθεται μαζί με τις Elite ή τις S, τέλος πάντων, κονσόλες. Όπως βλέπετε είναι σχεδόν το ίδιο. Ουσιαστικά τι αλλάζει. Το γράφεις, επιδεικνύεις. Λοιπόν, τα κουμπιά, τα face buttons, ναι, δεν υπάρχουν χρώματα πλέον εδώ, παρά απόχρωση του γκρι. Όλα τα υπόλοιπα είναι ίδια. Εδώ είναι μονίμως ο δίσκος ενιαίος, ενώ εδώ, όπως δείξαμε πριν, είναι είτε ενιαίος ο δίσκος, είτε κάνοντας αυτή την κίνηση, γίνεται D-pad. Και στους αναλογικούς μοχλούς έχει προσθεθεί ένα λαστιχάκι εδώ, σε αντίθεση με τις ακίδες που υπάρχουν στο παλιό χειριστήριο, για να υποδέχεται καλύτερα τους αντίχειρες. Αυτό είναι λοιπόν το νέο χειριστήριο του Xbox 360 που πωλείται χωριστά. Δεν ξέρουμε αν θα διατίθεται μαζί με κονσόλες ή αν θα διατίθεται μόνο του, και θα βρίσκεται σε λίγες μέρες στα καταστήματα και στην Ελλάδα. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τη Δάφνη για τη βοήθειά της. Κάνε γεια! Yeah.